Γεια σου ρε αλεφαντέ, είσαι παλικάρι. Το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί από χθες την απώλεια του Νίκου Αλέφαντου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών. Το όνομα του ελληνικού ποδοσφαίρου που έγινε τραγούδι και συνδέθηκε όσο κανένα άλλο με τον αυθορμητισμό, την ευθύτητα και τις μνημειώδεις ατάκες, έφυγε αφήνοντας μια ξεχωριστή παρακαταθήκη σχολείων, συνυφασμένων με μια εποχή πιο αθώα, πιο συναισθηματική και δεδομένα ακατέργαστη. Και ο Νίκος Αλέφαντος ανεβαίνει στα κάγκελα, παραδίδω ποδόσφαιρο λέει, και λογομαχεί με τους φιλάθλους στην εξέδρα. Τα πάντα όλα. Εντάξει, ωραία. Μάθε μπαλίτσα λοιπόν, άλλο τίποτε θέλετε. Μάθε μπαλίτσα εδώ στον Άρχοντα τώρα. Γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Δώρος στο τηλέφωνο? Σας πειράζει αυτό, ε? Πολύ. Γιατί είναι ένοχος. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, οι φράσεις που χρησιμοποιεί ακόμα και σήμερα ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας δεν αφορούσαν το ποδόσφαιρο, αλλά άλλες εκφάνσεις της ζωής. Καλώς τα 3-0. Έχεις προσωπικότητα. Διμπέι ρε αύριο το πρωί, ρε. Πώς λέγεσαι, Ιβάνοβιτς? Το τρένο φεύγει στις 8.30. Θέλει να πάρεις τον 8.30 ή τον 10. Ο Νίκος Αλέφαντος συνδέθηκε με τον Ολυμπιακό, τον οποίο υπηρέτησε σε 4 διαφορετικές περιόδους ως προπονητής αλλά και ποδοσφαιριστής, ενώ ήταν και φανατικός οπαδός της ομάδας. Καλό σου ταξίδι, Νικόλα. Θα θυμάμαι πάντα το πόσο αγαπούσες το άθλημα, το αστήρευτο χιούμορ σου και πως ακόμα και η πιο σκληρή προπόνηση μαζί σου ήταν απόλαυση. Ο Νίκος Αλέφαντος ήταν μεγάλος προπονητής. Λυπάμαι πολύ για το θάνατό του. Θα μας λείψεις. Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.